στην Πολώνια, φτάσαμε και στο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στον σταθμό αυτό τον κεντρικό που μας άφησε το λεωφορείο. Αν δεν έχεις δει πώς φτάσαμε εδώ και τι έχει γίνει μέχρι τώρα και γιατί είμαστε εδώ και πώς καταλήξαμε εδώ και όλα αυτά, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας να δεις το βίντεο που ανέβηκε πριν από λίγες μέρες, το vlog της Βενετίας. Εκεί ήμασταν, ερχόμαστε από τη Βενετία, κάνουμε έτσι ένα δύο μέρες εδώ, δύο μέρες εκεί και τώρα βρισκόμαστε στην Πολώνια, η οποία με μια πρώτη ματιά μου θυμίζει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και η ρεσεψιονίστ κάτω μας μιλούσε στα ελληνικά, σε πολύ καλά ελληνικά, οπότε νιώθω ότι είμαι στην Ελλάδα και θα ξεκινήσουμε με ένα room tour πριν γίνει το δωμάτιο χάλια και θα πετάξουμε όλα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, έτσι είναι, από εδώ είναι η πόρτα, είναι μικρό αλλά έτσι βολικό πιστεύω. Έχει κρεβάτι, έχει μπουντουάρ με καρέκλα, έχει και καφέ, κάτι που έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα, καφέ και βραστήρα για να φτιάξεις το δικό σου καφέ άμα θέλεις, ντουλάπια, ντουλάπες, ταραρά ταραρά, όλα ό,τι χρειαζόμαστε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παράθυρο. Και από εδώ είναι το μπάνιο. Μια χαρά! Και θα αφήσουμε τα πράγματα και θα βγούμε κατευθείαν μία βόλτα. Η ώρα είναι σχεδόν 2 το μεσημέρι, 2.30, οπότε έχουμε ολόκληρη τη μέρα και θα κάτσουμε σήμερα και αύριο εδώ, μεθαύριο το πρωί φεύγουμε, οπότε δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο. Τρέχουμε, τρέχουμε να τα δούμε όλα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία που λέγεται Piazza Maggiore και αν δεν είχα ψάξει μία φορά για τη Βενετία τι πρέπει να δούμε και πού πρέπει να πάμε, για την Πολώνια δεν έχω καμία ιδέα απολύτως. Αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι το ωραίο, θα κάνουμε βόλτα να τα ανακαλύψουμε έτσι. Περιμέναμε ότι θα είναι μία πολύ μικρή πόλη, αλλά τελικά είναι σαν τη Θεσσαλονίκη, σας το είπα και πριν, μου τη θυμίζει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη πόλη, δεν νομίζω ότι φτάνει μία μισή μέρα για να τη δούμε όλοι. Εκεί πίσω έχει ένα πολύ ωραίο άγαλμα του Ποσειδώνα. Σας έχω τραβήξει πλάνα για να το δείτε. Εδώ έχει τη βασιλική του... Δεν έχω ιδέα. Έχει 12 βαθμούς και κρυώνουμε και έχουμε παραγγείλει να φάμε, υποτίθεται εδώ στην Πολώνια να κάνουν τα πιο ωραία μακαρόνια, οπότε έχουμε παραγγείλει μακαρόνια. Φαντάζεστε πόσο χαρούμενη είμαι εγώ που είμαι στην πόλη που κάνουν τα πιο ωραία μακαρόνια. Λογικά θα αναρωτιέστε γιατί είμαστε από φαΐ σε ποτό και από ποτό σε φαΐ. Κυρίως γιατί παγώνουμε. Κάναμε πάρα πολύ βόλτα, αλλά τα χέρια μου τα είχαμε στις τσέπες γιατί έχει. Δεν θα πω ψυχόκριο, αλλά έχει κρύο ρε παιδί μου αρκετό. Και δεν είμαστε καλά ντυμένοι για τόσο κρύο. Ωραία είναι η βόλτα, πολύ ωραία. Είναι μια μεγάλη πόλη, καμία σχέση με τη Βενετία που ήμασταν πριν. Και σίγουρα καμία σχέση και με τη Σαντορίνη. Και
Μόλις δούμε ότι δεν αντέχουμε άλλο το κρύο, καθόμαστε ή τρώμε ή πίνουμε για να ζεσθενόμαστε. Οπότε έτσι το πάμε, γι' αυτό τρώμε και πίνουμε όλη μέρα. Γυρνάμε προς το ξενοδοχείο, κάναμε μια μεγάλη ωραία βόλτα στα μαγαζιά. Γενικά έχει μεγάλη και ωραία αγορά. Δεν ψώνησα τίποτα γιατί δεν έχει χώρο η βαλίτσα. Οπότε είναι ήδη μισή βόλτα. Αλλά τέλος πάντων το ευχαριστηθήκαμε. Λοιπόν, πιο πολύ άνοιξα για να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που διάβασα τώρα. Μπήκα λίγο να δω να κάνω το πρόγραμμα για αύριο, τι θα κάνουμε αύριο, που θα πάμε κτλ. Και διάβασα κάτι. Διάβασα ότι η Μπολόνια έχει τρία ονόματα, ρε παιδί μου. Την αποκαλούν με τρία ονόματα. Τα οποία είναι La Dota, La Grassa και La Rosa. Και σημαίνουν La Dota, σημαίνει η σπουδαγμένη, η μορφωμένη, γιατί λέει έχει το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ιδρύθηκε το 1088 και είναι το πιο παλιό πανεπιστήμιο στο δυτικό κόσμο. Και ότι έχουν έρθει φοιτητές από όλο τον κόσμο για να σπουδάσουν αποκλειστικά και μόνο εδώ. Γενικά, όπως σας είπα και πριν, νομίζω που περπατούσαμε, είναι full φοιτητούπολη. Έχει πάρα πολύ νέο κόσμο, πάρα πολύ έτσι εναλλακτικό, ελεύθερο κόσμο κτλ. Μέσα σε όρους ηλικίας πρέπει να είναι τα 20. Είναι τέτοια φάση γενικά η πόλη, είναι πολύ cool και πολύ τέτοιας φάσης. Οπότε γι' αυτό το λόγο την αποκαλούν La Dota, που σημαίνει σπουδαγμένη. Επίσης την αποκαλούν La Grassa, που σημαίνει η χοντρή, the fat, γιατί θεωρείται, λέει, η πρωτεύουσα του φαγητού της Ιταλίας, του καλού φαγητού. Και το τρίτο της όνομα είναι La Rosa, που σημαίνει the red, η κόκκινη, και αναφέρεται στο ότι τα περισσότερα κτίρια έχουν αυτό το κόκκινο ροζ χρώμα, το οποίο επικρατεί βασικά, είναι μια ροζ πόλη, έτσι, μια ανοιχτό κεραμιδί ροζ, έτσι, έχει ένα τέτοιο χρώμα. Και μου φάνηκε ενδιαφέρον έτσι που το είδα και είπα να σας το πω. Αυτά για σήμερα. Σας αφήνω να κοιμηθούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες και τα λέμε αύριο, δηλαδή τώρα. Καλημέρα. Πάμε για πρωινό. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά το πρωινό θα είναι καλύτερο από τις πριγανιές με τα γιαουρτιά. Θέλω αυγά. Σκράμπλ. Και φρεσκοψημένο ψωμάκι. Και ξεκινάει η τελευταία μέρα. Πάμε να δούμε δύο πύργους που έχει. Δεν είναι ακριβώς... Θεσσαλονίκης. Καλά, σίγουρα δεν είναι Θεσσαλονίκης. Κανένας δεν είναι σαν τη Θεσσαλονίκης. Και γενικά χθες το πήγαμε πολύ χαλαρά. Κάναμε κυρίως βόλτα, φαΐ, ποτό και τέτοια. Αλλά σήμερα πάμε να δούμε αξιοθέατα. Οπότε ξεκινάμε με τους πύργους. Έχει ωραίο καιρό. Όταν είμαστε στην Ελλάδα, είχαμε δει ότι θα βρέχει 4 μέρες που θα έρθουμε. Ότι θα βρέχει και τις 4 δηλαδή. Και τελικά δεν έβρεξε καμία. Φτάσαμε στους πύργους και συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε περάσει και χθες από εδώ. Αλλά δεν τους είδαμε, δεν ξέρω. Δεν σηκώσαμε το κεφάλι ψηλά και δώσαμε κάτω. Είναι αυτοί εδώ, ένας πολύ ψηλός και ένας πιο κοντός. Εμείς χθες κάναμε βόλτα εδώ. Εδώ περπατούσαμε και δεν το είδαμε καν. Ήρθαμε πάλι στην κεντρική πλατεία, την Πιάτσα Ματζιόρε, που λέμε ότι μάλλον σήμερα έχει πεζοδρομηθεί όλο γύρω-γύρω, γιατί εδώ είναι δύο κεντρικοί δρόμοι που χθες περνούσαν κανονικά αυτοκίνητα. Αλλά μάλλον έχει πεζοδρομηθεί είτε επειδή είναι Σάββατο είτε επειδή είναι πρωί, δεν έχουμε ιδέα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, έχει έτσι πάρα πολύ κόσμο που περπατάει, από κάπου ακούγεται και μουσική, έτσι είναι πολύ ατμοσφαιρικά. Και ξαναήρθαμε εδώ, γιατί λέω στο Μάνο, πάμε να με βγάλεις μια φωτογραφία σήμερα, γιατί οι χθεσινές δεν βγήκαν ωραίες, γιατί ήμουν άβαφη, αχτένιστη και μου ξεκίνησε ένα πρόλογο, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόση ώρα, να με πείσει ότι η ουσία είναι να είσαι φυσικός και ότι δεν πειράζει που δεν βγήκαν ωραίες φωτογραφίες, αρκεί που είμαι φυσική. Και του λέω όλο αυτό για να μου πάμε να με βγάλεις μια καινούργια φωτογραφία, μου λέει ναι. Αλλά ήρθαμε. Τα καταφέραμε.
Λέγαμε ότι χθες είχε πολύ κόσμο. Σήμερα, άμα είναι δυνατόν, έχει το διπλό κόσμο. Δεν ξέρω πού είναι κρυμμένο όλο αυτό. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι αυτή η μικρή πόλη. Πριν έρθουμε, είχε έρθει μία φίλη μου και μου είχε πει ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμυθένιο μέρος, μια πάρα πολύ μικρή πόλη που τη γυρνά σε μία μέρα. Και περίμενα να έρθει σε κανένα χωριουδάκι. Και αυτό δεν έχει τελειωμό. Αυτό είναι το χρώμα που σας έλεγα χθες, ότι λόγω αυτού του χρώματος που έχουν τα κτίρια την ονομάζουν η κόκκινη πόλη, γιατί είναι όλα τα κτίρια έτσι, αυτό το ροζ, σάπιο μήλο, πορτοκαλί κτλ. Έχουμε έρθει στο αρχιγυμνάσιο, που πρέπει να είναι το αρχιγυμνάσιο, είναι κάτι σαν παλιό πανεπιστήμιο, το οποίο μέσα διδάσκανε ιατρική και έχει εκθέματα όπως το τραπέζι, ας πούμε, όπου γινόταν το μάθημα της ανατομίας και δείχνανε πώς μπορείς να κάνεις μια επέμβαση και αυτά. Τώρα σας μιλάω για πάρα πολλά χρόνια πριν. Είχα δει στο ίντερνετ ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να είναι δωρεάν? Έτσι είχα δει. Και ήρθαμε και βλέπουμε μόνο το εξωτερικό, τον εξωτερικό χώρο, γιατί φυσικά και δεν είναι δωρεάν τελικά. Όχι απλά δεν ήταν δωρεάν, σήμερα είναι μόνο για reservation. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κλείσει ήδη το εισιτήριό μας. Και μπήκαμε να κλείσουμε τουλάχιστον τώρα online εισιτήριο για να μπούμε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το έξω που βλέπουμε. Φαντάσου λέω πως θα είναι μέσα και δεν έχει διαθεσιμότητα, γιατί σήμερα είναι όλο γεμάτο και φαίνεται τόσο ωραίο και είναι κρίμα, είναι όλα έτσι σκαλισμένα και όμορφα και στην ουσία βλέπουμε μόνο αυτό που είναι το έξω και εκεί είναι μια τεράστια ουρά που περιμένει για να μπουν μέσα. Κρίμα, λίγο στενοχωρέθηκα, ήθελα να μπω. Πρέπει να είναι φανταστικά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όποιος δεν έχει μυαλό. Επίσης θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μπούμε κάπου μέσα, γιατί άρχισε να ψιλοψυχαλίζει. Οπότε λέγαμε ότι εντάξει, θα έρθουμε να μπούμε τώρα μέσα και θα σταματήσει. Δεν πειράζει, θα πάμε κάπου αλλού. Αλλά εσείς αν έρθετε, σίγουρα να κλείσετε να έρθετε να το δείτε οπωσδήποτε. Να κλείσετε εισιτήριο από πιο πριν. Μην ακούσετε το Google που θα σας πει ότι είναι δωρεάν. Δεν είναι. Και να έρθετε οπωσδήποτε. Είναι πίσω από την Πιάτσα Ματζόρε. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο. Και να έρθετε. Ένα σαλόνι εξωτερικού χώρου για μπαλκόνι, αυλές, κήπους και βεράντες. Έχουμε έρθει σε μια κλειστή αγορά που έχει μέσα διάφορα μαγαζιά για φαγητό. Από μακαρόνια, πίτσες, μαγειρευτά, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Είναι φάση, μπαίνεις μέσα, διαλέγεις τι θέλεις να πάρεις και έχει και μέσα και έξω τραπεζάκια και κάθεσαι. Εμείς πήραμε εννοείται κάτι να πιούμε, γιατί έχουμε εθιστεί νομίζω σε αυτό. Αν αυτό ήταν κανονικό κοκτέιλ και χτυπούσε, θα ήμασταν όλη μέρα σουρωμένοι. Ευτυχώς είναι έτσι λίγο πιο ελαφρύ. Και πήραμε αραντσίνι που έχουν μέσα μπολονές, γιατί οι μπολονές βγαίνουν από την Πολώνια, οπότε είναι πάρα πολύ παραδοσιακό εδώ. Πήραμε αυτό που είναι τηγανιτά μακαρόνια και δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι, αλλά το πήραμε να το δοκιμάσουμε. Και πήραμε και αυτό που είναι τηγανιτή πίτσα, λέει, είναι σαν καλτσόνε που έχουμε εμείς. Τι είναι αυτό, είπε? Είναι πολύ ωραία. Έχει μέσα αρακά, μακαρόνια και κιμά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σ' άρεσε? Πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Γυρίσαμε λίγο στο ξενοδοχείο να βάλουμε πιο χοντρά ρούχα γιατί παγώσαμε σήμερα, έχει πάρα πολύ κρύο. Αυτό εδώ το μπλουζάκι με έχει σώσει. Είναι το μόνο χοντρό ρούχο που έχω πάρει μαζί μου. Αυτό σας έλεγα και στο προηγούμενο vlog της Βενετίας. Γιατί δεν χωρούσε η βαλίτσα άλλα πράγματα, πήραμε χειραποσκευή. Και το άδικο είναι ότι επειδή φεύγουμε με Ryan αύριο, είναι τελευταία μέρα σήμερα. Επειδή φεύγουμε με Ryan λοιπόν, επειδή ή δεν έχεις καθόλου χειραποσκευή ή έχεις δύο χειραποσκευές, δικιούμαστε δύο στη Ryan. Αλλά μετά επειδή γυρνάμε με Aegean στη Σαντορίνη, γιατί θα σταματήσουμε μία μέρα στην Αθήνα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να έχουμε μία χειραποσκευή. Και δεν χωρούσαν χοντρά ρούχα, παιδιά, γιατί ήθελα να πάρω και πράγματα στο γυρισμό. Πήρα διάφορα snack, θα σας κάνω snack από την Ιταλία. Μπορεί να το έχω ανεβάσει ήδη, αν το έχω ανεβάσει, θα σου βάλω ένα link στην περιγραφή για να πας να το δεις. Αυτά. Και γυρίσαμε, ντυθήκαμε λίγο πιο χοντρά. Ξαπλώσαμε και ένα μισάωρο, ψέματα δεν θα σας πω παιδιά, γιατί είμαστε από το πρωί έξω και ένα μισάωρο έτσι power nap το χρειαζόμασταν. Και τώρα πάμε για φαΐ. Πέφτετε από τα σύννεφα, όλη μέρα τρώμε. Τι να κάνουμε, έχει κρύο, πρέπει κάπως να ζεσθενόμαστε. Όχι, έχει περάσει κάμποση ώρα από την τελευταία φορά που φάγαμε. Και είναι ένα μαγαζί, το είχαμε βρει χθες και το είχαμε βρει στο TripAdvisor σαν το καλύτερο μαγαζί όλης της Μπολόνια. Μπολόνια ή Μπολόνιας. Τέλος πάντων, όλες τις πόλεις εδώ που κάνουν τα καλύτερα ζυμαρικά. Και είχαμε πάει χθες. Εγώ είχα δει και κάτι βίντεο food tour και τέτοια που δίναν αυτό σαν πρώτη επιλογή να φας οπωσδήποτε. Πήγαμε χθες, δεν είχε άδεια τραπέζια, δεν είχε βέβαια και κόσμο να περιμένει. Και λέμε, έλα μωρέ, πάμε αύριο να μην καθόμαστε τώρα και περιμένουμε να διάσει τραπέζι. Και τώρα που περάσαμε το απόγευμα από εκεί, ερχόμενοι προς το ξενοδοχείο, είχε μία ουρά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, πάνω από 50 άτομα. Και λέμε τι βλακία κάναμε που δεν κάτσαμε να φάμε χθες. Τώρα θα πάμε μια βόλτα από εκεί να δούμε μήπως και έχει αδειάσει. Το όνομα είναι Σφόλια Ρίνα, κάπως έτσι. Θα σας το βάλω κάπου να το δείτε για να το επισκεφτείτε εσείς αν το καλό έρθετε στην Πολώνια. Εμείς δεν ξέρω πού το σκεφτούμε, θα προσπαθήσουμε, θα πάμε. Αν δεν έχει κόσμο θα κάτσουμε, αν έχει πολύ κόσμο μάλλον θα φύγουμε. Αυτά, πάμε! Κάτσαμε για το τελευταίο Aperol την τελευταία μέρα πριν φύγουμε. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο κόσμο έχει έξω. Είναι λες και είναι παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή πρωτοχρονιά στην Ελλάδα. Απορούμε πού χωράει όλος αυτός ο κόσμος σε αυτή την πόλη. Μάλλον ίσως έχει κάποια γιορτή, κάποιο event, κάτι οτιδήποτε και γι' αυτό έχει τόσο πολύ κόσμο έξω. Κάναμε μισή ώρα τον παντούσαμε και τα βρίσκουμε κάπου να κάτσουμε. Και είναι πολύ ωραία, είναι η τελευταία μέρα. Μας έχει πιάσει λίγο αυτό που δεν θέλω να φύγω. Γυρίσαμε σπίτι, πετύχαμε και 2-3-4 πορείες στο δρόμο, είχε κάμποσες, ήταν αντιεμβολιαστικές πορείες, no green pass κτλ. Με κάμποσο κόσμο, αλλά ειρηνικές πορείες, εντάξει δεν είχε επεισόδιο κάτι τέτοιο. Τελείωσε και τελευταία μέρα, είμαι λίγο... θα ήθελα να είναι έτσι μια-δυο μερούλες ακόμα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αν και στην αρχή δεν ήταν αυτό που περίμενα η Μπολόνια, γιατί κάτι άλλο περίμενα, όχι γιατί δεν ήταν ωραία, αλλά τελικά μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ ωραίο κόσμο, έξω μαγαζιά, τέτοια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα πέσουμε για ύπνο, γιατί αύριο πρέπει να φύγουμε στις 5 το πρωί, έχουμε ζητήσει από το ξενοδοχείο να μας καλέσει ένα ταξί στις 5 το πρωί, στις 5.30 βασικά, γιατί η πτήση μας είναι στις 7.30 το πρωί, οπότε πάμε για ύπνο, γιατί αύριο είναι μια δύσκολη μέρα, η μέρα της επιστροφής. Και δεν θα σας κλείσω ακόμα, θα σας κλείσω μόλις γυρίσουμε σπίτι στη Σαντορίνη, οπότε τα λέμε αύριο. Είμαστε στο αεροδρόμιο, είναι περίπου 6.30 το πρωί, ήρθαμε στις 6, 5.30 ώρα πήραμε ταξί από το ξενοδοχείο και ήταν πάρα πολύ κοντά, ήταν σχεδόν 15-20 λεπτά το ταξί. Έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί μάλλον έχει πάρα πολλές πτήσεις. Κοιμάμαι όρθια, πάμε να βρούμε την πύλη μας.
φτάσαμε σπίτι, γνώριμο το μέρος, γνώριμο το background. Η ώρα είναι περίπου 11.30 το βράδυ. Είχαμε βραδινή πτήση για Σαντορίνη. Περάσαμε όλη την ημέρα στην Αθήνα. Πήγαμε στο MacArthur, στο εκπτωτικό χωριό. Πρώτη φορά πήγαινα και κυρίως πήγαμε εκεί γιατί ήταν κοντά στο αεροδρόμιο. Και είχαμε πάρα πολλές ώρες για σκότωμα. Οπότε πήγαμε εκεί, κάναμε μια βόλτα. Ωραία ήταν, είχε πολύ κόσμο. Μια χαρά. Αυτά δεν σας τα έδειξα γιατί δεν ήταν κάτι συνταρακτικό. Ήθελα να μείνουμε έτσι στο mood της Ιταλίας, του ταξιδιού. Αυτή τη φάση δεν ήθελα να σας δείξω κάτι έτσι ντόπιο, εγχώριο. Και γυρίσαμε σπίτι λοιπόν. Μας έτυχε μια αναποδιά έτσι στο αεροδρόμιο. Όχι ακριβώς αναποδιά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι φύγαμε με 8 κιλά χειραποσκευή και όπως καταλαβαίνετε ψώνισα. Δεν ψώνισα βαριά πράγματα, αλλά ψώνισα διάφορες βλακίτσες, τζίτζιρα, μίτζιρα, μικρούτσικα κτλ. Και φτάσαμε να ζυγίζει κάθε βαλίτσα γύρω στα 12 κιλά. Και αφού πάμε και περνάμε το. Όχι ακριβώς τον έλεγχο, αυτό το πρώτο ρε παιδί μου, το check-in του εισιτηρίου, που συνήθως εκεί σου ζυγίζουν τη βαλίτσα και σε ελέγχουν και δεν μας τη ζυγίζουν και λέει. Εξαιρετικό το κοτσιδάκι μου εδώ πάνω. Και λέμε εντάξει, τη γλιτώσαμε. Φτάνουμε για να γίνει το boarding, εκεί που περιμένεις λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, που πλέον είμαστε χαλαροί. Και λέει μια καλή κυρία εκεί, ότι ελάτε να ζυγίσουμε όλα στις χειραποσκευές. Και σηκωνόμαστε εμείς στα κρυφά, όχι και τόσο κρυφά, νομίζω μας είδανε. Πάμε στο μπάνιο λοιπόν και αρχίζουμε και φοράμε ό,τι υπήρχε μες στη βαλίτσα που να μπορούμε να το φορέσουμε, γιατί τα τζίτζερα και τα μίτζερα που αγόρασα δεν μπορούσαμε να τα φορέσουμε. Δεν δικαιούμουν ούτε καν τσάντα, ήταν αυτή η πτήση που έχεις μόνο χειραποσκευή. Οπότε φύγαμε με 6-7 μπλουζάκια ο καθένας και 2 παντελόνια και μέσα στο αεροπλάνο ήμασταν έτσι και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε και ζεσθενόμασταν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, φτάσαμε με το καλό, βγάλαμε και όλα αυτά. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει, βάζω πλυντήρια, συμμαζέματα κτλ. Δεν με έχει πιάσει ο ψυχαναγκασμός μου, δεν μπορώ να τα αφήσω για αύριο. Θέλω να τελειώσουμε, γιατί αύριο επιστρέφω στη δουλειά και θέλω να είναι το μυαλό μου ήρεμο. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι έχω ακόμα δουλειές του ταξιδιού σε εκκρεμότητα. Τι άλλο να σας πω, το ταξίδι ήταν υπέροχο. Αν δεν έχετε δει το βιντεάκι με τον πρώτο μας προορισμό, τη Βενετία, γιατί το ταξίδι ήταν 2 μέρες στη Βενετία, 2 μέρες στην Πολώνια. Όπως σας έχω πει, θα σας αφήσω link στην περιγραφή για να πάτε να το δείτε. Γράψτε μου ό,τι ερωτήσεις έχετε από κάτω, αν σκοπεύετε να κάνετε ένα ταξίδι εκεί. Ήδη κάποιοι μου στείλατε στο Instagram και μου είπατε ότι τις επόμενες μέρες πάτε στη Βενετία. Οπότε εύχομαι να περάσετε τέλεια. Και γενικά, ό,τι ερωτήσεις έχετε για κάτι που δεν σας είπα, για κάποιο αξιοθέατο, για τιμές, για την πόλη γενικότερα, ό,τι σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μου το ρωτήσετε κάτω στα σχόλια είτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram. Εσείς στο Instagram έχετε δει από τους πρώτους σχετικά με το ταξίδι πάρα πολλά πράγματα, γιατί στο Instagram ανέβαζα από την πρώτη μέρα. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να βλέπεις πρώτος τα πάντα, μπορείς να πας να με ακολουθήσεις στο Instagram, θα στο βάλω κάπου εδώ κάτω για να το δεις. Επίσης, αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, μην ξεχάσεις να κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι, φίλε μου, για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή, στη μία περίπου το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Ελπίζω να σε ταξίδεψα, ελπίζω να πέρασες όμορφα, ελπίζω να είδες ωραία μέρη και ωραίες εικόνες και να σου έδωσα και μια ιδέα για ένα ταξίδι που ίσως να προγραμματίζεις κι εσύ. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί. Μουά!